Ακόμα ένα κομμάτι της Βυθοκόρου Όλγας απομακρύνεται από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την συνολική πρόοδο του έργου να αγγίζει το 50%. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 15 με 20 ημέρες. Πάμε αργά αλλά σταθερά. Είμαστε κοντά να ξεπεράσουμε το 0,5%. Είμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή, γιατί πάμε να ενελκύσουμε τις βάσεις όπου στηριζόταν το σημείο και ο εξοπλισμός της εσκαφής. Από εδώ και πέρα θα έχουμε μια μεγαλύτερη ταχύτητα και πιστεύω ότι γύρω στις 15 του μηνός θα ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία που θα έχουμε δώσει το λιμάνι ελεύθερο. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έρθει και πάλι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη. Ενδεχομένως να συνοδεύονται και από εκπροσώπους που ενδιαφέρονται για το λιμάνι. Θα έχουμε μια επίσημη επίσκεψη του πρέσβη. Έχει ένα προσωπικό ενδιαφέρον, η οποία είναι και η χρηματοδότηση του έργου, από ό,τι καταλαβαίνετε. Θα έλεγα ότι έχουν μια υποχρέωση. Σίγουρα όμως λεφτά δεν δίνει κανένας έτσι. Φοβού τους αναούς και εδώ αναφέροντας, θα έλεγα. Θα προλάβουμε την επίσκεψη του πρέσβη για να απομακρυνθεί η Βυθοκόρος. 100% όχι. Θα είμαστε όμως προς το τέλος. Ευελπιστούμε ύστερα από 10 χρόνια και από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τελειώνει αυτή η περιπέτεια για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ώστε να βαθμιστεί το λιμάνι, να αποδοθεί αυτή η προβλήτα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και σημαντική, να βοηθήσουμε και τον οργανισμό ο οποίος μας συμπαραστέκεται με τον τεχνικό διευθυντή, το Φώτη και τον πρόεδρο, τον κύριο Δούκα. Έχουμε μια άψογη συνεργασία τόσο με τη ΔΑΛ κάτω και με το Υπουργείο και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι γύρω στις 15-20 Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή πάντως το έργο βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο του. Η αλμύρα και η δεκαετία που το ναυάγιο παρέμεινε στο λιμάνι, συνδυαστικά με τα απομεινάρια των προσπαθειών των προηγούμενων εταιριών που εργάστηκαν για να το απομακρύνουν, καθιστούν τα τελευταία κομμάτια ιδιαίτερα δύσκολα στην ανέλκυσή τους.